Εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων ανοδομών που θα ανοίξουν τη Δευτέρα την αυλαία των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, παρουσία του Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών Κυριάκου Γρηγορίου, διένυμαν στο κέντρο της πόλης προσκλήσεις συμμετοχής της εκδήλωσης, ενεργοποιώντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των δραμηνών. Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας ξεκινούν τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Σοφίας με την μουσικοθεατρική εκδήλωση «Έλα να ακούσεις μια πενιά». Την εκδήλωση την οργανώνουν η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Δράμας, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων, η ΕΨΙΚΑ, το Κέντρο Ημέρας Δράμας Πολυδεύκης, το ΔΕΙΨΗ, το Οικοτροφείο Πηγή, η ΔΕΚΠΟΤΑ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χαμόγελό μας. Και συμμετέχει το μουσικό συγκρότημα Δραμάδοντες. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τιμή και χαρά για την Κοινωνική Υπηρεσία είναι διπλή και αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η συμμετοχή μας στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, υποστηρίζοντας έτσι τον θεσμό του φεστιβάλ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι όλες οι κοινωνικές δομές του νομού Δράμας συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Κάτι που μας χαροποιεί και είναι ιδιαίτερα τιμητικό σε κάθε εκδήλωση να βρίσκονται κοντά στο πλευρό μας και να υποστηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις μαζί. Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση που θα λάβει χώρα στην Αγία Σοφία στο χώρο της Παλιάς Ασφάλειας την Δευτέρα στις 9 Σεπτεμβρίου και η ώρα 8, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπου θα πάρουν μέρος οι δομές της ΔΕΚΠΟΤΑ, το νομικό πρόσωπο, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, το Χαμόγελο, θα πάρει μέρος το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της ΕΨΙΚΑ, καθώς και το Οικοτροφείο Πηγή. Ο καθένας λοιπόν, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, θα παρουσιάσει το έργο του και κυρίως η ΕΨΙΚΑ, που τα παιδιά θα παρουσιάσουν ένα μουσικοθεατρικό δρόμενο και ζητάνε με τον δικό τους τρόπο την υποστήριξη του κοινού και των συμπολιτών μας. Επίσης, τη βραδιά θα την πλαισιώσουν οι Δραμάδοντες, είναι ένα μουσικό σχήμα που θα παίξουν ρεμπέτικη μουσική, να καλέσουμε τον κόσμο, θα έχει δωρεάν φαγητό και ποτό για όλους και να πούμε πάλι ότι θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 8 η ώρα στην πλατεία της Αγίας Ελευθερίας. Να καλέσουμε επομένως της Αγίας Σοφίας. Να καλέσουμε έτσι όλοι να συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο, να δημιουργήσουμε μία παρέα και να περάσουμε καλά εκείνο το βράδυ. Ως διοικήτρια του Θεραπευτήριου Χρονίων Παθήσεων Δράμας, θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας σε μία βραδιά για να ονειρευτούμε. Μία βραδιά στην οποία όλοι μαζί οι πολίτες της Δράμας θα έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν, θα έχουν τη δυνατότητα να χαμογελάσουν. Μία βραδιά η οποία αποδεικνύει ότι η διαφορετικότητα δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο στιγματισμού, η διαφορετικότητα δεν αποτελεί στοιχείο απομόνωσης σε 4 τοίχους ενός σπιτιού. Θα ήθελα με τη σειρά μου, σας επαναλαμβάνω, να προσκαλέσω όλους τους συμπολίτες σε μια εκδήλωση που έχει αναφορά στην κοινωνία όλων των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ.